ευχαριστούμε θερμά καταρχάς όλους, αλλά κυρίως αυτή την τόσο σπουδαία δουλειά που αναδεικνύει το ρόλο που παίζουν σήμερα τα μέσα. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στο περισσότερο στον τρόπο που κινείται η είδηση με σκοπό να επηρεάσει και να δημιουργήσει πολιτική. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε γίνει, όταν είχε πέσει η ΕΡΤ, το μαύρο στην ΕΡΤ, επειδή έτυχε να το παρακολουθήσω λίγο πιο προσεκτικά, θυμάμαι ότι πολύ πιο πριν, μερικές εβδομάδες, κυκλοφορούσαν ειδήσεις τύπου το πόσο μεγάλους μισθούς παίρνουν στην ΕΡΤ, το τέλος πάντων τα λεφτά του κόσμου που πάνε, το πόσα λεφτά δίνουν για την ΕΡΤ κλπ. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ στοχευμένες και στρατηγικές, στρατηγικές μάλλον στοχευμένες, που έχουν στόχο να περάσουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το πλοίο σας, οπότε το έχω πάρει. Αλλά προφανώς θα το λέτε μέσα, θα το αναφέρετε. Θεωρώ ότι με βάση και την ομάδα αλήθειας και όλα αυτά τα οποία ακούμε, με το πώς ενορχιστρώνεται η είδηση και πώς κινείται από πολύ διαφορετικά μέσα, ότι πραγματικά είμαστε λίγο απροστάτευτοι και αδύναμοι σε σχέση με όλο αυτό και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να αντισταθούμε. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που συμβαίνουν. Είναι πολύ σοβαρό να σε καταπατά έτσι μία δύναμη και να μην μπορείς να να μην μπορείς να δεις την αλήθεια τελικά. Να μην μπορείς να επικοινωνήσεις την αλήθεια. Να μην μπορείς να συσχετιστείς με βάση την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, μια μεγάλη πηγή για το ότι αυτά που κυκλοφορούν κυρίως στο διαδίκτυο αλλά και στην τηλεόραση μας βάζουν σκέψεις, μας κάνουν να σκεφτόμαστε το δίκαιο έχουμε αυτά που λέμε. Είναι ότι αυτές οι σκέψεις κυκλοφορούν ευρέως στην κοινωνία, άρα είναι και κομμάτι δικό μας. Και μας εκτείνει να μας συγκρατηθούν ισχυρό και μας ενεργοποιήσει. Αλλά το πρόβλημα που να πιστεύουμε, να αμφιβάλλουμε, όπως αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Κουμάντου, η Ελευθερία, ότι μας λένε τι κάτι θα έχει κάνει, δεν μπορεί, τι γύρευε. Το έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές. Εσείς ειδικά, εκατομμύρια φορές έχετε ακούσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί όμως το πιστεύω, διότι είμαστε ο καθένας μόνος του απέναντι στην είδηση, ειδικά στο διαδίκτυο. Αυτοί όμως δεν είναι μόνοι τους. Αυτό είναι ένα σκληρό τίμημα. Δεν είναι μόνοι τους. Εάν δεν ήμασταν μόνοι μας, αν το κάναμε όπως την τηλεόραση που κάθομαστε παρέα και ακούγαμε και κάποιος θα έστω και για να κάνει την αντίρρηση, να πει την αντίρρηση, θα λέει κάτι διαφορετικό και σε αυτό το συζητάγαμε, τότε θα βάζαμε φίλτρα και ίσως δεν θα ήταν τόσο μεγάλη η επίδεση. Το κάνουμε στο διαδίκτυο αυτό τώρα. Δηλαδή, κυκλοφορούν διάφορες ειδήσεις, διάφορες απόψεις, διάφορες πληροφορίες, σαν και αυτές που υποάρχεις εδώ πέρα, ξέρετε τις παραποιημένες. Αλλά μέσα στο Twitter, για παράδειγμα, κυρίως εκεί, αναπτύσσεται μια συζήτηση. Και αυτό δημιουργεί κάποια αντιζώματα. Προσέξτε κάτι. Τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας είναι στοιχισμένα. Αρρώνουν, που λένε οι ναυτικοί. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στα υπόλοιπα μέσα. Και επειδή λοιπόν αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, εξουσία, ξέρουν ότι σήμερα για να κυβερνήσεις πρέπει να ελέγχεις τα μέσα επικοινωνίας, τόσο να τα επηρεάζεις. Δεν τα ελέγχεις. Πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο βήμα θα είναι ένα βήμα ελέγχου αυτών των φωνών στο διαδίκτυο. Ήδη υπάρχει αυτό με την οδηγία 18.08 που έχει εξωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο Πέτσα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο επόμενος στόχος είναι αυτή εδώ. Στο εξωτερικό, στην Αμερική, υπάρχει ένα κόσμο που δεν ασχολείται με την πολιτική. Αλλά μαθαίνει τα γεγονότα από αυτές τις σατιρικές εκπομπές της επικαιρότητας. Είναι 20%. Αυτοί από εκεί επηρεάζονται και ψηφίζουν. Κάντε αναγωγή λοιπόν τι σημαίνει 20%, ακόμα και 10%, ακόμα και 5% σε ψήφους. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι το επόμενο βήμα είναι αυτό. Αλλά η απάντηση, και θα ξαναγυρίσω, είναι ότι δεν πρέπει κανείς να είναι μόνος του.
Κάποτε είχαμε λέσχες ανάγνωση βιβλίων. Νομίζω ότι είναι η εποχή να έχουμε λέσχες σχολιασμού, δικές μας λέσχες σχολιασμού, του ό,τι ακούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για το βιβλίο και για όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω εάν η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση στην Ελλάδα επηρεάζει τον κόσμο στο να μην ασχολείται με την πολιτική. Γιατί βλέπουμε το γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν οι μισοί περίπου. Τώρα τι περίπου γίνεται? Υπάρχουν οι μισοί, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν, οι ελεγχόμενοι και αυτά τα κάλλο που αφορούν τους μισούς. Οι άλλοι μισοί, πώς θα, τι θα πρέπει να κάνουμε για να ασχοληθούμε με τα πολιτικά και να δούμε τι θα γίνει. Και δεν μπορεί να είναι οι μισοί που θα ασχολούνται. Είπατε κάτι για την Αμερική, αλλά δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Αυτό ήθελα. Συγχαρητήρια Άρη για το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σου. Φαίνεται πάρα πολύ συστηματική και τεκμηριωμένη όπως και οι προηγούμενες δουλειές σου, είτε βιβλία είτε ντοκιμαντέρ. Ανυπομονώ να το διαβάσω. Νομίζω θα είναι φοβερό εργαλείο να σκεφτόμαστε πιο ελεύθερα και άρα και να δρούμε και να αντιστεκόμαστε. Θέλω να ρωτήσω την Ελευθερία και εσένα από την εμπειρία σας. Στα κυρίαρχα μέσα, πρακτικά, πώς οργανώνεται μια τέτοια γραμμή παραπληροφόρησης ή πολιτικής προγράμματος ή πολιτικής κατεύθυνσης συγκεκριμένα? Δηλαδή, ξεκινάει τον ιδιοκτήτη, περνάει στους διευθυντές ειδήσεων, γίνεται πιο άτυπα, γίνεται άμεσα, γίνεται έμεσα? Αυτό αν μπορείτε να δώσετε έτσι ένα hint. Τον κύριο Πιλό θα ήθελα να το ρωτήσω, παρότι δεν έχει άμεση σχέση με το βιβλίο, για το SRU. Γιατί στο παρόν είναι σχετικά ή απόλυτα αδρανές σχετικά με το τοπίο που επικρατεί, ας πούμε το τηλεοπτικό, και ποιο θα μπορούσε να είναι το θεσμικό πλαίσιο σε γενικές γραμμές, με βάση το οποίο θα παρέμβαινε περισσότερο και θα έβαζε φίλτρα στο τοπίο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η δική μου ερώτηση είναι, αφορά το πιο μεθοδολογικό κομμάτι όσων ακούστηκαν. Όχι τόσο το διαγνωστικό που, από ό,τι κατάλαβα, εκεί παραμένουμε στην έκθεση του βιβλίου, πώς εντοπίζουμε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση, αλλά το κομμάτι της πλαισίωσης αυτής της παραπληροφόρησης προς τον ακροατή, προς εμάς. Γιατί έχω την εντύπωση ότι λαμβάνοντας πληροφορίες για το πολυεπίπεδο και σύνθετο αφήγημα της μιας προπαγανδιστικής είδησης, μένουμε αποσβολωμένοι και σε μια κατάσταση υλίκου ως προς αυτή την πολυδιάστατη πληροφορία. Ποια λοιπόν θα ήταν μία μέθοδος ομαλότερης από εσάς ως προς εμάς παρουσίασης αυτών των δεδομένων, η οποία ταυτόχρονα να μην οδηγεί ξανά εκ μέρους μας στην υιοθέτηση μιας ίσως συνωμοσιολογικής ενίδου κατανόησης αυτής της κοινωνικής πραγματικότητας? Καλησπέρα και από εμένα. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση, για την όλη δουλειά και στο βιβλίο και στα προηγούμενα και στα ηχητικά ντοκιμαντέρ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, η ερώτησή μου είναι αρκετά κοντά στην διαδρομή που χάραξε η πρώτη ερώτηση, που είναι ουσιαστικά στους τρόπους αντιμετώπισης, και μου άρεσε σαν στοιχείο στον τίτλο και αυτό το πώς το αντιμετωπίζουμε. Δεν ήταν μόνο ουσιαστικά προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Και αν η απάντηση με βάση την απάντηση που δόθηκε το κύριο Πλοίο είναι στην κατεύθυνση μικρών δικτύων κοινοτήτων που επεξεργάζονται την πληροφορία που έχετε, την πληροφορία που εκτιθόμαστε ως θεατές, το προϊόν αυτής της συζήτησης, της διάδρασης, της ζήμωσης, πώς αξιοποιείται, πώς κοινοτείται, δεδομένων και των δομικών περιορισμών που περιγράψατε κατά την παρουσίαση, το δομικό περιορισμό που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες, οποιουσδήποτε χώρο που χρησιμοποιώ τη λέξη επαγγελματίες, γιατί κινούμαστε σε ένα καπιταλιστικό πλαίσιο. Οπότε με έναν τρόπο όλη η δραστηριότητά μας κάπως επαγγελματοποιείται, αν μου επιτρέπετε η λέξη.
Και δεδομένου του πλαισίου, των μικρότερων πλαισίων που κινούμαστε, αλλά και του γενικότερου πλαισίου, πώς υπερβαίνουμε τελικά αυτό το δομικό περιορισμό, πρέπει να είμαστε απ' έξω από αυτό, και πώς πετυχαίνουμε αυτό το μέσα έξω από αυτό. Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Πολ Μέισον στο βιβλίο του «Μετακαπιταλισμός», διάφορα είδη βιομηχανίες έχουν καταρρεύσει. Παραδείγματος χάρη η δισκογραφική βιομηχανία, ή πλέον δεν αγοράζουν κυκλοπαίδες γιατί υπάρχει το Wikipedia. Ο Άρης, από την άλλη, στον χώρο της δημοσιογραφίας και της είδησης, έχει κάνει μια δική του πρωτοβουλία ως ένα DIY, ας πούμε, πληροφόρηση. Υπάρχει δυνατότητα η βιομηχανία της πληροφόρησης να καταρρεύσει κάποια στιγμή και να βασιζόμαστε πλέον σε κινήσεις όπως του Άρη για να ενημερωνόμαστε, όπως εννοώ σε αντιστοιχεία με το όπως έχουν καταρρεύσει οι βιομηχανίες που προανέφερα. Ευχαριστούμε θερμά καταρχήν και για τη διαχρονική παρουσία σου, Άρη, γιατί νομίζω αυτό που είπε ο κύριος Κλειός, ότι η δουλειά σου ταυτίζεται με τη δυσδυτική αυτή ματιά και θα έλεγα ότι είναι μία σχολή. Ήθελα να πω κάτι, να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εντάξει, στα social media είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάποιος να ελέγχει και να παρεμβαίνει και τα λοιπά. Αλλά το ραδιόφωνο, παραδείγματος χάρη, θα πω. Ούτε καν τηλεόραση. Εγώ ως ένας γραφικός ακροατής, πολλές φορές αισθάνομαι την ανάγκη να ενοχλώ τον προπαγανδιστή, ας πούμε, δημοσιογράφο και να του λέω ότι ξέρεις, κάποιος ακούει και κάποιος έχει την ενημέρωση και καταλαβαίνει ότι αυτά που λες είναι σκέτη προπαγάνδα. Ήθελα να πω, ποιος ο ρόλος της ΕΣΥΕΑ, ποιος ο ρόλος του ΕΣΟΥΡΟΥ, δηλαδή ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος λέει ότι εγώ δεν ανήκω στην ΕΣΥΕΑ, οπότε μπορεί να λέω και να εκφράζομαι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, κοντολογείς, το ρόλο του γραφικού ακροατή, σε εισαγωγικά, δεν καλείται μία αρχή, ας πούμε, όπως το ΕΣΟΥΡΟΥ ή ΕΣΥΕΑ, να το κάνει αυτό. Να κάνουμε κάποια σχόλια και να ξανάρθουμε σε εσάς μετά για να μην τα ξεχάσουμε κιόλας. Εγώ θέλω να πω καταρχήν για το τελευταίο. Να το πιάσω λίγο από το τελευταίο, ποιος είναι ο ρόλος της ΕΣΥΕΑ. Υπάρχει ένας ρημάδος κώδικας διοντολογίας. Δεν είναι πολύ δύσκολο, δύο σελίδες είναι όμως κιόλας, άντε τρεις, αν το τύπω σε μεγάλη γραμματοσειρά. Δεν είναι πολύ δύσκολο τους δημοσιογράφους να τον εφαρμόσουν, αρκεί να αποφασίσουν ότι το κάνουν. Τώρα το ότι δεν είναι μέλος της ΕΣΥΑ, οπότε δεν είναι υποχρεωμένος να τηρήσει. Εντάξει, υποτίθεται ότι όταν αποφασίζεις να γίνεις δημοσιογράφος, έχεις 10 ρημάδες κανόνες που πρέπει να τους ακολουθείς για να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Αλλά έχουμε δει και αυτούς που είναι μέλη της ΕΣΥΑ πώς τηρούν τον κώδικα διοντολογίας. Δηλαδή δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Η ΕΣΥΑ δυστυχώς δεν την κάνει τη δουλειά. Δηλαδή και τα πειθαρχικά συμβούλια και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο που και αυτεπαγγέλτως μπορούν να παρεμβαίνουν όταν δουν κάτι να συμβαίνει, δεν το κάνουν. Ούτε η Επιτροπή Διοντολογίας το κάνει. Πρέπει κάποιος να πάει να τους χτυπήσει την πόρτα και να πει «Γεια σας, η Ελευθερία Κουμάντου λέει βλακίες, κάνει προπαγάνδα». Και τότε θα ασχοληθούν και θα δουν με μια πολύ δυσκύλια και δυσκίνητη γραφειοκρατική διαδικασία για να φτάσουν να αποδώσουν ευθύνες, αν αποδώσουν εκεί. Ο ρόλος της ΕΣΥΑ, εντάξει, είναι ένα συνδικαλιστικό σωματείο το οποίο γερνάει όπως γερνάνε τα πάντα στη χώρα, που δεν έχει περασπιστεί τα νέα της μέλη όπως θα έπρεπε. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στον δρόμο και είναι με μπλοκάκι δεν μπορούσαν να γίνουν καν μέλη της. Θα έπρεπε να έχουν μισθολόγιο για να μπουν. Και πείτε μου, ποιος κάνει μισθολόγιο σε όλα αυτά τα site και σε όλο αυτό τον κόσμο που κανένας δεν κάνει πια πρόσληψη με μισθολόγιο. Άρα δεν μπορούσε να γίνει μέλος της Ένωσης. Άρα δεν απεργούσε, άρα δεν έκανε, άρα δεν έρανε, δεν ένιωθε κομμάτι του πράγματος. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία της ΕΣΥΑ να ζυμωθούν ακόμα και για το συνδικαλιστικό κομμάτι, να την αλλάξουν. Αυτό που λέμε τώρα εγώ, ότι δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να το αλλάξω μόνο μου. Πρέπει να μαζευτούμε κάποιοι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ό,τι πιστεύουμε τέλος πάντων,
να πούμε, πάμε να αλλάξουμε τώρα το κλίμα. Πέρα, ας αφήνουμε κάποιοι άνθρωποι να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Οπότε είναι ένα πράγμα που είναι πολύ δυσκίνητο, πολύ, πολύ παλιακό. Πολύ. Και δεν έχει ακολουθήσει και τις εξελίξεις ούτε στο επαγγελματικό κομμάτι. Δηλαδή, πολύ, μέχρι πολύ πρόσφατα δεν αναγνώριζε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ηλεκτρονικά μέσα. Λες και δεν είναι δημοσιογράφοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Θα μπορούσαν να κάνει πολύ περισσότερα που δεν τα κάνει. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο παρεμβατικοί, θα μπορούσαν να ακούνε πιο πολύ το δάχτυλο, να τραβάει περισσότερα αυτιά. Δεν το κάνει. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο που ήθελα να σχολιάσω εγώ σε σχέση με, με την κατεύθυνση των ειδήσεων και πώς λειτουργεί στα κανάλια, αν μαζεύονται κάποιοι και τα αποφασίζουν και αυτό. Στο ραδιόφωνο είναι πιο απλή η διαδικασία. Εμένα τουλάχιστον, εμείς στον 1984 από το 96. Δεν έχει τύχει να πέσει την αντίληψή μου ότι έχουν συνεδριάσει, ας πούμε, στο δεύτερο όροφο του σταθμού και έχουν δώσει μια κατεύθυνση για κάτι. Βέβαια, είναι ένα δημοτικό μέσο που είναι λίγο διαφορετικές οι συνθήκες, δεν εξαρτώμαστε από τις διαφημίσεις, από τους χορηγούς, από όλα αυτά τα πράγματα. Στα κανάλια που είναι ανώνυμες εταιρείες και έχουν ισολογισμούς, προϋπολογισμούς, απολογισμούς, διαφημίσεις και όλα αυτά, παλιότερα που δούλευα στο Media, υπήρχαν ότι προκύπτει κάποιο θέμα με μια εταιρεία, έπρεπε πρώτα να τσεκάρουμε το διαφημιστικό. Να δούμε. Είναι στη Β, δίνει χρήματα, κάνει τι συμβαίνει. Και εντάξει, υπήρχαν φορές που πολλά πράγματα είχαν διαχειριστεί εν λόγω βάσει αυτού του κριτήριου. Αυτά μέχρι στιγμής. Ναι, εγώ δεν θέλω να απαντήσω για τις ερωτήσεις που ο Πεθέρα στον Άρη είναι η πρώτη Ιανουάρια, όπως έτσι, η βραδιά που λέμε. Αλλά μερικά πράγματα δεν διάπτονται τέλο πάντων τη ιδιότητα μου και δραστηριότητα που θα απαντήσω. Ήταν ενδιαφέρουσα η ερώτηση για την πλαισίωση. Ναι, ο Άρης δεν κάνει μία θεωρία που πλαισίωσε εδώ. Δηλαδή δεν είναι αυτή η απλή δουλειά του και την δημοσιογραφική μοντέλα, μια δημοσιολογική δημοσιογραφική μοντέλα που έχει από κάτω θεωρητικό επόμενο. Κάνει πλησίες, δηλαδή κάνει ανάλυση πλησίες, αλλά δεν συστηματική. Παράδειγματος χάρη, μιλάει για τα δελτία ειδήσεων, για τα δελτία καιρού. Και λέει εκεί πέρα ότι παίζουν, έτσι, πάνε πότε πάνε, πάνε προς τα κάτω κτλ. Για διαφόρους λόγους. Ή είπε για το ρωσικό πύραυλο τώρα, λέει είναι ρωσικός. Και αυτό ναι, μεν είναι, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα ότι είναι σοβιετικός, αλλά ρωσικός της σημερινή Ρωσία. Όλα αυτά έχουν την παιχνίδια λοιπόν, τα οποία έχουν να κάνουν πλαισίες. Πλαισίες τι είναι. Η πλαισίωση είναι σε τάρισμα κάποιων γεγονότων, δηλαδή από ένα πολυσύνθετο γεγονό, ή αλυσίδα γεγονότων, παίρνει ο δημοσιογράφο ή το team τέλο πάντων μερικά στοιχεία αυτού του πραγματικού γεγονότος, πραγματικά στοιχεία. Δεν λέω ότι, ότι κάνουν, ότι είναι ψεύτικα. Πραγματικά και τα σετάρουν έτσι, ώστε να βγαίνει αυτονοήτως ένα συμπέρασμα. Μου επιτρέψτε να πάω με το λέω πολύ συχνά και στους φοιτητές. Καλοκαίρι, λοιπόν, γίνονται πυρκαγιές. Ποια είναι η συνήθεια αφήγηση των γεγονότων, δείχνει την πυρκαγιά, μετά δείχνει την πυροσβεστική να τρέχει στο περιστατικό, δείχνει την πυρκαγιά. Σβήνουν τη τρίτο πλάνο, σβήνουν τέλο πάντων σε κάποιε το πώ θέλει, τη σβήνουν κάνουν κατάσταση τη πυρκαγιά, τέταρτο πλάνο, τα μαζεύουν, φεύγουν, κάνουν μια τσιγαράκι. Μισό-μισό, ακούστε. Αυτή είναι η σειρά των πλάνων, έτσι. Ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτή τη σειρά των πλάνων, χωρίς να πει κανένα τίποτα στο σπικάζ, ότι λειτουργήσε το κράτος, λειτουργούσαν οι θεσμοί, υπήρξε μια αρχή αποτελεσματικότητα. Ήταν 70%, 80%, 5%, καλή στήριξη. Τι θα γινόταν, τι συμπέρασμα θα βγάζατε εάν τα πλάνα σειράζονταν διαφορετικά οι δημοσιογράφοι, το ξέρετε, ο Άρης το ξέρει. Εάν δηλαδή έρχεται του πυροσβάστε πρώτα να καπνίζουν και μετά να δεύτερο πλάνο να είναι φωτιά, τι συμπέρασμα θα βγάζατε τότε. Ότι πάνε οι πρεσβέστες. Έτσι δεν είναι. Αυτό λοιπόν η πλαισίωση. Ξετάρουμε έτσι τα γεγονότα ή κάποια συμπέρασμα γεγονότα, να δίνει αβίαστα ένα συμπέρασμα. Χωρίς να έχει να πει τίποτα. Αυτό το πιο σημαντικό που κάνουμε, αυτό το κάνει ο Άρης. Αυτό το πιο σημαντικό. Πάρα και αυτό μάλιστα αυτό λίγο. Διότι ταρακουνάει λίγο και σου παίρνει την επιφάνεια πράγματα που σου είναι φυσιολογικά. Και όταν μα φαίνονται φυσιολογικά, τότε έχουν κάνει τη δουλειά του επιτυχημένα. Όταν μα φαίνονται όλα αυτά φυσιολογικά, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γύρω έξω, ότι οι Αλβανοί είναι δολοφόνοι, ότι οι Ιρακινοί είναι βιαστές, ότι οι πρόσφυγες είναι πράκτορες της MIT κτλ. Το λέει πολλά κάποτε και ένας διευθυντής του Λεμενικού αυτό, της εξωτερικής Μυτιλήνης. Όταν αυτά μα φαίνονται φυσιολογικά, τότε έχουν κάνει καλά τη δουλειά του.
Και προφανώς δεν είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας. Αν και υπάρχουν και εταιρείες συνωμοσίες. Όταν υπήρχε σε εξέλιξη ο πόλεμος του Ιράκ, ο σύμβουλος του, για τα ΜΜΕ του Μπους, καλούσε κάθε Σάββατο ή τέλος πάντων περιοδικά τους διευθυντές των ενώσεων επικοινωνίας στο Λευκό Οίκο και τους έκανα μασάζ. Έκθεσε δηλαδή το υποστήριξη στην κάλυψη του πολέμου. Έτσι δεν είναι. Και εδώ συμβαίνουν αυτά, να μην πιάσουμε τώρα συγκεκριμένα περιστατικά και τα non-paper και διάφορα πράγματα. Δεν είναι αποτέλεσμα σε όσο. Είναι όμως αποτέλεσμα του πώς βλέπουμε τον κόσμο. Τα fake news που λέμε ή τις παραποιημένες όπως τις λέω εγώ είναι αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή η αναπαραγωγή των στερεοτύπων. Πράγματα λέει, τα οποία έχουμε συνήθιση να σκεφτόμαστε έτσι, όπως τι γύρω είναι, τι δουλειά έχει το βράδυ, έξω και λοιπά. Πάντα με καινούριο υλικό. Δηλαδή μέσα από το καινούριο υλικό να αναπαράγονται τα παλιά στερεότυπα, οι παλιές απόψεις. Και αυτό αφορά και την εξωτερική πολιτική. Την εξωτερική πολιτική. Το 87 κόντεψε να γίνει ένας πόλεμος με την Τουρκία. Θυμάστε ότι πήγε ο Παπανδρέου, ποιοι θυμάστε τώρα, δεν είχατε γεννηθεί περισσότεροι. Εμεί θα θυμόμαστε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το πλοίο το οποίο υποτίθεται θα έκανε τις οικονογραφικές μελέτες για να ακολουθήσει εξόριξη πετρελαίου ήταν ένα πλοίο του Πανεπιστημίου της Μύρνης που έκανε έρευνες για τη μόλυνση του Αιγαίου από τις διάφορες τέλος πάντων βιομηχανικές δραστηριότητες που είχαν αναπτυχθεί. Οι μόνοι που δεν ξέρανε ότι πάμε σε πόλεμο ήταν αυτοί που πάμε στο πλοίο. Όλα και ιστορία. Επίσης, γιατί το αναφέραμε. Αν διαβάσετε σήμερα τον τύπο, τον ελληνικό, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να μας επιτεθούν. Ξύνουν διαρκώς λοιπόν, ανεβάζουν τους τόνους. Αν διαβάσετε τον τουρκικό τύπο σήμερα, πριν μια εβδομάδα, λέει ακριβώς το ίδιο από την ανάποδη. Ότι εμείς ετοιμαζόμαστε να τους επιτεθούμε. Και ότι εμείς μαζεύουμε στρατό στα νησιά για να τους επιτεθούμε. Σήμερα ο Ερντογάν λέει δεν επιτρέπονται τη γλώσσα μας, δεν επιτρέπονται τη θρησκεία μας. Είναι το στερεότυπο λοιπόν αυτό ότι η Τουρκία είναι η επιθετική δύναμη, εμείς είμαστε οι αμυνόμενοι. Το ίδιο λένε και οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά. Έχω ζητήσει να είναι τα δύο αυτά μεγέθη ήδη, γιατί οι Τούρκοι, η εξωτερική τη πολιτική έχει πάρα πολλά μέτωπα, να το πω έτσι, δεν είναι αυτό το ίδιο. Άρα λοιπόν, για να γυρίσω τώρα στα χέρια, υπάρχει πλαισίωση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνετε γράφει βιβλίο για κάτι μαγική χρήση ο Άρης, όπου να κάνει συστηματική παράθεση των διαφόρων τυπολογιών πλαισίωσης και ούτω καθεξής. Και για το έσοδο, κοιτάξτε, δεν υπάρχει δραστηριότητα. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει και πολύ ιδιαίτερη. Και είναι και πάρα πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις εκεί πέρα μέσα. Σκληρές αντιπαραθέσεις. Και αν δεν γίνανε αυτές οι αντιπαραθέσεις, δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι μέσα, θα ήταν διαφορετικά. Ήταν από την άλλη πλευρά τα αποτελέσματα. Ωραία. Το έργο. Αυτό που σημαίνει ότι δεν το μαθαίνετε. Μέχρι το 19 το καλοκαίρι υπήρχε τέλο πάντων ενημέρωση στον δημοσιογράφο, πέθανε ο σχολείο ο Μόρο, δεν υπάρχει από τότε ενημέρωση του, γιατί δεν υπάρχει ούτε στον πρόεδρο. Δεν μπορώ να σα απαντήσω, δεν είμαι εξουσιοδοτημένο να σα απαντήσω. Έτσι. Εγώ δεν είμαι εξουσιοδοτημένο. Σε κάθε περίπτωση όμω, το έχω πει δημοσίω και το λέω, ο τρόπο που λειτουργεί το ΕΣΟΥ έτσι όπως είναι από τον νόμο, δυστυχώς δεν βοηθάει να σταθεί, δηλαδή να παίξει το ρόλο. Ποιο είναι το πρόβλημα του ΕΣΟΥ κατά μένα? Το πρόβλημα του ΕΣΟΥ είναι ότι είναι πρόεδρο κεντρικό και δικαστικό κεντρικό. Λοιπόν, αν πάτε είπα στη Σερβία για παράδειγμα, μέλη του ΕΣΟΥ τους υποδεικνύουν διάφοροι φορείς της κοινωνίας πολιτών. Εσύ, από εσύ, διάφοροι τέτοιοι φορείς. Και άλλες ιδέες και άλλη λογική. Τα περισσότερες κυρώσεις δεν είναι χρηματικές, είναι διοικητικές. Γιατί? Διότι τις χρηματικές, το κανάλι, συγγνώμη, τις χρηματικές που θα τις θα πληρώσει τέλος πάντων, θα τις μετακυλήσει στους διαφημιστές και οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι σε εσάς, σε εμάς. Άρα εμείς θα τις πληρώσουμε πάλι. Δεν τους κάνει και μεγάλη, δηλαδή, εντάξει, τους ενοχλεί προφανώς, αλλά αυτό που ενοχλεί κυρίως στους ταχθούς περισσότερο είναι διοικητικές κυρώσεις. Μιλάω τώρα για την εμπειρία της Σερβίας. Θα σου πω μια μεγάλη συζήτηση τώρα που σας έδωσα μερικές πληροφορίες για να ξέρετε τι γίνεται. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε δεχθεί ότι η αγορά είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας του τοπίου των μέσων, η μπάλα έχει χαθεί. Αυτό είναι η ουσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα επίπεδο. Εγώ ήθελα να πω στο φίλο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που ψηφίζουν οι μισοί, είναι παντού. Στην Ελλάδα είναι οι μισοί, είναι και πολύ δυνατοί. Και με την ευκαιρία της ερώτησης πήγα μια στιγμή να δω με πόσες ψήφους είναι δήμαρχος στην Αθήνα ο Μπακογιάννης. Έχει ιδέα? Σας παίρνει ένα νούμερο από το μυαλό? 93.000.
Θα μπορούσαμε να μαζευτούμε 93.000 να βγάλουμε ένα πελετήδι στην Αθήνα. Αλλά Κυριακή. Πάμε για καφέ. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για το φίλο που ρώτησε πώς γίνεται σε ένα ραδιόφωνο, επειδή από ραδιόφωνο έχω εμπειρία μεγάλη. Πώς γίνεται δηλαδή, μαζεύονται διευθυντές και λένε στους άλλους αυτό θα πείτε, αυτό δεν θα πείτε. Όχι. Μπορεί κάποτε να γινόταν έτσι, τώρα δουλεύουν στον αυτόματο. Εξού και οι παπαγάλοι. Δεν χρειάζεται να τους ενημερώσει κανείς για το τι δεν πρέπει να πούνε. Έχω το δικό μου παράδειγμα από πολύ μεγάλο σταθμό εδώ, ο οποίος ολοκληρωτικά απέκρυψε την είδηση της επίθεσης στο θέατρο. Την επόμενη μέρα άρχισαν να με παίρνουν σειρά δημοσιογράφοι εξηγώντας ότι δεν έγινε επίτηδες, αλλά έτυχε ο ένας μετά τον άλλον. Ενώ την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει δύο κολλητοί μου ηχολήπτες και τους είχε ενημερώσει ο διευθυντής από το πρωί, αν ακουστεί αυτό το όνομα, κατεβάζει τη φέτα. Ακριβώς έτσι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι χαμένη υπόθεση, δηλαδή το να περιμένει κάποιος είδηση, όχι δημοσιογραφία, είδηση. Δηλαδή έγινε εκεί αυτό, ψώφισε μια κατσίκα, ας πούμε, από μέσα ενημέρωσης είναι σαν να περιμένει να καρφώσω εγώ στο Γιάννη το κούμπο μπροστά σε μια μπασκέτα. Μπορεί να το πιστεύετε, δεν μπορώ να το κάνω όμως. Μπορεί να το πιστεύετε, εσύ να γίνουμε και εκκλησία. Ας πούμε, ο Ζαραλίκος μπορεί να καρφώσει, ναι, μπορείς. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Για μένα είναι χαμένη υπόθεση. Όσοι δημοσιογράφοι, συγγνώμη που το παίζω λίγο, σας δίνω μια συμβουλή, αλλά δεν έχω άλλη, γιατί εγώ είμαι ακροατής ή αναγνώστης δημοσιογράφου, δεν είμαι δημοσιογράφος. Θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φτιάξουν δικά τους μέσα, απολύτως ανεξάρτητα, όχι από την αγορά, από τους γκάνγκστερ. Ένα καλό μέσο δημοσιογραφίας θα φέρει τα έσοδα να ζήσουν οι δημοσιογράφοι. Πώς, σαν καλό γέρι. Λιτά. Είναι μια απόφαση ζωρική. Αλλά έτσι κι αλλιώς και αυτοί που δουλεύουν στα μέσα μπορεί να σας πούν τα λεφτά παίρνουν. Στην πραγματικότητα καταλήγουν να ζουν λιτά, έχοντας πάνω τους την ξεφτύλα του Α, Ρ, Δ. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, κατά τη γνώμη μου, να ζήσεις λιτά, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά να βγάλεις από πάνω στην ξεφτύλα του Α, Ρ, Δ. Και ο δρόμος αυτός είναι οι δημοσιογράφοι να φτιάξουν δικά τους μέσα. Μπορεί να μην έχουμε τα φράγκα, αλλά έχουμε τα εργαλεία. Δηλαδή το διαδίκτυο. Αυτό θα σας έλεγα να κάνετε, παιδιά. Όχι μόνο. Το 2015 που ετοιμαζόταν ο νόμος για τα ιδιωτικά κανάλια, θα μπορούσε να προβλεφθεί σε αυτό το 43-39, θα μπορούσε να προβλεφθεί και χώρος εντός εισαγωγικών στα RGNA για συνεργατικά σχήματα ή άλλου είδους εγχειρήματα, άλλου είδους δηλαδή επιχειρηματικά, εντός εισαγωγικών το επιχειρηματικά πρότυπο, μοντέλο. Δεν προβλέφθηκε. Ο νόμος 43-39 του 2015, παραλαμβάνω, δίνει το δικαίωμα μόνο σε ΑΕ να έχουν τηλεόραση. Και ρώταγα τότε γιατί μόνο σε ΑΕ. Προφανώς σε επίπεδο εθνικό είναι δύσκολο αυτό να γίνει, να φτιάξει δηλαδή ένα συνεργατικό σχήμα. Μπορείς όμως σε περιφερειακό. Η Αθήνα είναι τον τρίτο της χώρας. Έτσι η Θεσσαλονίκη έχει 2 εκατομμύρια πληθυσμό πλέον, πόσο έχει. Κάπου εκεί. Γιατί να μην μπορείς να συντηρηθούν. Μπορούν να συντηρηθούν και έχουμε πετυχημένα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε εφημερίδα τώρα. Τι ξέρετε, υπάρχουν συνεργατικά σχήματα. Γιατί όχι και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Γιατί. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Τι υποπτεύω, αλλά δεν ξέρω. Παρεμπιπτόντως, ένα από τα πράγματα που έμαθα στο ταξίδι στη Βενεζουέλα ήταν ότι υπήρχε πρόβλεψη για αυτά τα συνεργατικά στον νόμο και υπήρχε για τις τοπικές κοινωνίες να φτιάχνουν ραδιοφωνικούς σταθμούς, για πανεπιστήμια να έχουν συχνότητες, για ομάδες πολιτών. Μπορεί να μην λειτουργήσει για χίλιους δύο άλλους λόγους, αλλά δεν απαγορευόταν, δεν περίμενε να είσαι μία ΑΕ για να το κάνεις. Είναι από τα πράγματα για τα οποία δεν έχω απάντηση και σε αυτά που λέει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Σίγουρα χρειαζόμαστε τις μικρές προσπάθειες οι οποίες θα χρειαστούν τη δική σας οικονομική ενίσχυση για να σταθούν στα πόδια τους. Δεν μπορώ να αγνοήσω όμως το τι προσφέρει η οικονομία μεγέθους σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, το τι σημαίνει να μπορείς να στείλεις μία αποστολή επαγγελματιών, δημοσιογράφων με κάμερες, με εξειδικευμένο προσωπικό,
για να κάνεις μια δουλειά στο εξωτερικό, το τι σημαίνει να κάνεις τηλεόραση που παρά το, το διαδίκτυο παραμένει ένα πολύ ακριβό σπορ για να ακολουθήσεις. Και αρχίζουν, καταλήγει πάντα η συζήτηση στο τι θεωρείς ότι είναι είδηση και πληροφορία και από εκεί θα δεις και πώς χρηματοδοτείται. Ασχέτως της πρόχειρης λύσης που λέει ο Ζεραλίκος και συμφωνώ να φτιάξουμε μια μικρή ομάδα, αν θεωρείς ότι είναι προϊόν η πληροφορία, είναι χαμένο όπως υπόθηκε το παιχνίδι και θα δημιουργούνται μορφές παραπληροφόρησης και προπαγάνδας όχι από κέντρα εξουσίας αλλά από την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Θα παράγει και θα αλλοιώνει την είδηση γιατί είναι ένα προϊόν και πρέπει να γίνει η διανομή του ως προϊόν. Η λύση είναι να είναι δημόσιο αγαθό η πληροφορία. Στο να είναι δημόσιο αγαθό η πληροφορία σημαίνει και δημόσια χρηματοδότηση της πληροφορίας. Πώς κάνεις τη δημόσια χρηματοδότηση της πληροφορίας όμως χωρίς να είναι κρατικά ελεγχόμενη? Προφανώς δεν την κάνεις με ένα πακέτο πέτσα που επιλέγεις ποια μέσα ενημέρωσης θα πάρουν τη χρηματοδότηση και είδαμε πώς λειτουργήσε γιατί τα πήραν αυτοί που στηρίζουν τον Μητσοτάκη. Ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που στηρίζουν τον Μητσοτάκη πήραν τα περισσότερα χρήματα. Έχουν ακουστεί προτάσεις να υπάρχει μια δημόσια χρηματοδότηση του αναγνώστη. Σπάς την άμεση ροή χρήματος από την κυβέρνηση και δίνεις στον αναγνώστη τη δυνατότητα να πάρει μια συνδρομή σε ένα μέσο ενημέρωσης, οπότε του δίνεις μια άλλη δυνατότητα να αποφασίσει αυτός τι θέλει να διαβάσει και τι όχι. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν υπάρξει μοντέλα που να μπορούν να στηριχθούν οικονομικά αυτή τη στιγμή και να μιλήσουμε για επαγγελματική δημοσιογραφία με την έννοια ενός Seymour Hersh, ενός ερευνητή δημοσιογράφου που πρέπει να γράψει ένα κείμενο και έχει 6 μήνες να το δουλέψει. Σκεφτείτε το αυτό σε εργατόρες, όταν ο Έλληνας δημοσιογράφος πρέπει να γράψει 2 ή 3 κείμενα την ημέρα και μετά να τα προωθήσει, να βρει τη φωτογραφία, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά που λέγαμε. Πόσο κοστίζει στο μέσο ενημέρωσης το ένα κείμενο του Seymour Hersh, ο οποίος ήθελε 6 μήνες να κάνει μόνο αυτό το κομμάτι. Γιατί τεράστιο κόστος έρευνας μιλάμε. Και μερικά πολύ πρόχειρα σχόλια για όσα δεν απαντήθηκαν. Η ενασχόληση με την πολιτική και αν θα γίνει προσπάθεια αποπολιτικοποίησης. Υπάρχει σαφώς μια τέτοια τάση και την βλέπουμε κυρίως στις μεγάλες πλατφόρμες, είτε είναι το Facebook είτε το Twitter, μέσω των αλγορίθμων. Δηλαδή προωθούν θέματα τα οποία δεν είναι αμυγός πολιτικά γιατί φέρνουν μεγαλύτερα έσοδα όταν φτάνουν αυτά στον αναγνώστη. Δεν είναι όμως αναγκαστικά, κατά τη γνώμη μου, πάντα ένα βέλος που κοιτάει προς μία κατεύθυνση και λέει αποπολιτικοποίηση. Το φαινόμενο Τραμπ δεν ήταν ένα φαινόμενο, και ό,τι σημαίνει Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης κατ' επέκταση, δεν ήταν ένα φαινόμενο αποπολιτικοποίησης. Το Fox News δεν είναι αποπολιτικοποιημένο. Είναι αμυγός πολιτικό, αλλά με μία πολιτική, συνθηματολογική, ρατσιστική, ξενοφοβική, φασιστική στο τέλος. Δηλαδή, κάθε σύστημα θα αποφασίσει το βαθμό πολιτικοποίησης αν ελέγχει και τους όρους αυτής της πολιτικοποίησης και πώς θα γίνει. Ο Χριστόφορος το είπε πολύ καλύτερα, ότι δεν... Η αλήθεια είναι ότι έχω και εγώ να υπάρξω σε μεγάλο μαγαζί από το 2010-2011 να δω μια σύσκεψη. Ποτέ δεν ήταν αυτό που μπορεί να έχει κάποιος απ' έξω στο μυαλό του, ότι κάθονται, όπως λέμε, 5 άνθρωποι και λένε θα βγεις και θα πεις αυτό. Είναι περισσότερο μορφές αυτολογοκρισίας με κάποιες απολύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ξέρεις τι θα σου συμβεί αν δεν ακολουθήσεις την συγκεκριμένη γραμμή. Η κατάρρευση της βιομηχανίας της ενημέρωσης δεν μπορεί να υπάρξει, κατά την άποψή μου, γιατί τα μέσα ενημέρωσης έχουν ένα διτό ρόλο. Από τη μία, επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα καπιταλιστικό σύστημα και εκεί είναι κερδοφόρες ή μη κερδοφόρες και θα μπορούσε να καταρρεύσει ένα μέσο ενημέρωσης. Αλλά υπάρχει ο δεύτερος ρόλος που είναι της προώθησης και της στήριξης και της ενίσχυσης της κυρίαρχης ιδεολογίας και του κυρίαρχου αφηγήματος. Και αυτό το πληρώνουν οι πολιτικές, οικονομικές, μηδιακές ελίτ, ακόμη και αν τους βάζει μέσα οικονομικά. Και νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση των μνημονίων, όπου έχαναν συνεχώς
ακροαματικότητα, θεαματικότητα και κύρος τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία παρεμπιπτόντως ποτέ δεν ήταν κερδοφόρα, πάντα ήταν η δεύτερη μπίζνα του ιδιοκτήτη τους που είχε μια κατασκευαστική, ήταν εφοπλιστής ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά ήθελαν μια κάποια κερδοφορία μέχρι το 2008. Από το 2009 και μέχρι σήμερα έχουμε δει πάρα πολλές φορές να θυσιάζεται αυτή η κερδοφορία προκειμένου να περάσει το μήνυμα. Να βγάζουν έναν δημοσιογράφο μπροστά, έναν παρουσιαστή, ο οποίος ξέρουν ότι θα γελάει όλος ο κόσμος αυτό που θα πει. Ξέρουν ότι μπορεί να χάσουν ακόμα και σε διαφημιστικά έσοδα, γιατί μπορούμε εμείς να βγούμε και να χτυπήσουμε τους διαφημιστές τους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει στο βαθμό του δεύτερου ρόλου των μέσων ενημέρωσης, της στήριξης της κυριαρχής αφήγησης. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που το διάβασε το βιβλίο και όντως είναι, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα και είναι ένα ανάγνωσμα που είναι κάτι σαν μπούσκολας, όπως σημαίνει. Αυτό που θέλω να επανέλθω στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε ως πολίτες και πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαβάζουμε αυτή την προπαγάνδα, πώς την καταλαβαίνουμε. Το βιβλίο βοηθάει. Ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό ένα απόσπασμα από τον, νομίζω, από τον Ραμονέ στο βιβλίο του «Η τυραννία του Μιμιέ», που προσπαθούσε να πει, που μιλούσε για την απευθείας μετάδοση. Τότε ήταν η πυραμίδα του Μπερίσα στην Αλβανία, που το Μέγκα πήγαινε και πλήρωνε 5.000 δραχμές σε καθέναν και σε απευθείας μετάδοση, κάνανε, ξέρω εγώ, διαδηλώσεις και πυροβολισμούς και τέτοια. Και κατέλεγε ότι μην τα βλέπετε όλα, ας πούμε, στην οθόνη της τηλεόρασης, όμορφα χρώματα κτλ. Πειράξτε λίγο τα χρώματα για να δείτε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Και θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουμε να πειράξουμε τα χρώματα ώστε να βρούμε την αλήθεια? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τον Άρη τον βλέπω δεύτερη φορά. Μια φορά τον είχα δει σε μια εκδήλωση του Ελληνιάδη. Είχα μειωθεί. Αλλά τον ακούω κάθε Κυριακή, τον ακούω από το κόκκινο και το διαβάζω και κάθε Κυριακή στην Δημοκρατία της Δαχάμου, σε ένα άλλο και εγώ, γράφω και σχόλια κι άλλα. Ο Άρης είναι περίπτωση από τις λίγες. Δηλαδή, είναι ένας οξυδερκέστατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει μπει στο βάθος των πραγμάτων. Οι αναλύσεις του είναι σημαντικότατες και είναι από εκείνους τους διανομένους της εποχής μας που δυστυχώς σφαγίζουν. Που όμως πρέπει να ψάχνουμε για τέτοιους και να τους ενισχύουμε με κάθε τρόπο, γιατί το έργο τους έχει σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντικότερες και μεγαλύτερες θετικές κοινωνικές συνέπειες. Σύντομο σχόλιο για την προηγούμενη ερώτηση. Υπάρχουν λύσεις. Βοηθήστε τις μικρές δημοσιογραφικές ομάδες. Ας μην ξεχνάμε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών βγήκε από τέτοιες μικρές ομάδες και τώρα απειλεί ολόκληρη την κυβέρνηση. Είτε ήταν το Reporters United, είτε ήταν πολλά άλλα μέσα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι απεμπολούμε το δικαίωμά μας για σωστή ενημέρωση και πρόσβαση στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Οι δημόσιες συχνότητες που χρησιμοποιούν τα κανάλια είναι δημόσιες συχνότητες. Μέχρι πριν από λίγο δεν πλήρωναν τίποτα, τώρα πληρώνουν πάρα πολύ λίγα. Παραμένουν όμως δικές μας συχνότητες και δεν μπορούμε μόνο, πιστεύω, μόνο με δομές αυτοοργάνωσης, αν δεν γίνουν παράλληλα. Αν υπάρχουν κάποια στατιστικά εργαλεία, δείκτες, οι οποίοι να δείχνουν το βαθμό επιρροής της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή κατά πόσο αυτοί επηρεάζουν και σε τι βαθμό. Αν υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αυτό το βαθμό αφομοίωσης της προπαγάνδας, δηλαδή από το πώς στο δέκτη. Και τέλος, με βάση το αντιπαράδειγμα του δημοψηφίσματος του 2015, αν τελικά αυτή η μονοφωνική ομοβροντία των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι και η αχίλλειος του τεράντος. Θεωρητικά θα έπρεπε η
εταιρείες στατιστικής να δίνουν απάντηση σε αυτό. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο του βιβλίου για το πώς δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε εταιρείες στατιστικής στο τι βγάζουν. Οπότε νομίζω, προφανώς υπάρχουν μετρήσεις επιστημονικές, αλλά νομίζω ότι περισσότερο προσπαθεί ο καθένας μας να δει τι γίνεται. Θυμάμαι, μιλούσα με τον Θήμιο τον Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια όταν του είπα θα βγάλω ένα βιβλίο για τα μέσα ενημέρωσης και μου λέει μην το βγάλεις το βιβλίο, δεν έχει νόημα, ο κόσμος δεν πιστεύει τα μέσα ενημέρωσης. Και το συζητούσαμε λίγο μετά το δημοψήφισμα και καταλήξαμε να συζητάμε τελικά τι έγινε στο δημοψήφισμα όταν όλα τα μέσα ενημέρωσης έλεγαν ναι και ο κόσμος ψήφισε όχι. Σημαίνει ότι δεν φοβήθηκαν, δεν πήραν το μήνυμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το αντίθετο. Πιστεύουν στα μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς, τρομοκρατήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και αυτό κάνει ακόμα πιο ισχυρό και πιο δυνατό το όχι. Ότι αμφισβήτησαν αυτόν τον φόβο, ο οποίος ήταν υπαρκτός όμως. Η επιρροή δηλαδή των μέσων ενημέρωσης ήταν υπαρκτή στην καθημερινότητά τους και στη σκέψη τους, αν απαντάω στο ερώτημα. Πάνω σε αυτό, για το δημοψήφισμα, κάνουμε μια έρευνα λεπτομερή και θα βγουν τα αποτελέσματα κάποια στιγμή, σε κανένα εξάμεινο, πιστεύω. Πάρα πολλοί ψήφισαν όχι γιατί, πίστευαν στο όχι. Ψήφισαν όχι από μια αίσθηση αξιοπρέπειας και από μια αίσθηση ανεξαρτησίας. Δηλαδή, μπορεί να πίστευαν στο ναι, αλλά δεν ήθελα κανένας να τους βάζει το πιστόλι στον κρόταφο και να τους λέει να ψηφίσουν. Νομίζω δηλαδή ότι το ποσοστό 60% δεν εξέβαζε το όχι 100%, δηλαδή δεν ήταν υπερβολή. Αλλά ξέβαινα πως το αξιοπρέπειας και αίσθηση αυτονομίας των ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσει. Μια κουβέντα στο τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο να κάνουμε, είναι πάρα πολλά. Ο καθένας από την πλευρά του. Εμείς, για να μιλήσω για το συνάφο μου, έχουμε χρέος να καταγράφουμε τα γεγονότα. Εμείς δεν είμαστε ούτε κόμματα ούτε κινήματα. Τα γεγονότα και τις ερμηνείες τους. Τα γεγονότα στον χώρο του τύπου εννοώ, έτσι, τα φαινόμενα. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό για ποικίλους λόγους. Κάποιους τους φαντάζεστε, κάποιους τους ξέρετε, κάποιους δεν τους ξέρετε και πάει λέγοντας. Η ΕΣΥΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρασύρεται από τη γενικότερη κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι κι αλλιώς που υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά υπάρχει και ιδιαίτερη εδώ πέρα. Η ΕΣΥΑ είναι ένας φορέας που αφορούνται με τα συνταξιδιωτικά περισσότερο των δημοσιογράφων και όχι λοιπόν με τον έλεγχο της ελευθερίας των δημοσιογράφων, για παράδειγμα. Υπάρχουν τα κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που άρεσε, δηλαδή οπωσδήποτε χρειάζεται και μια δημοσιογραφικά σύστηματα. Οι δημοσιογράφοι δηλαδή πρέπει να τα έχουν μόνοι τους και μέσα στην ΕΣΥΑ να μπορούν να αλλάξουν κάτι και αν δεν μπορούν να κάνουν, να δουν τι θα κάνουν. Δηλαδή, αυτό που θα σας πει, ξέρετε τι κάνετε. Και δημοσιογραφικά σύστηματα. Όμως, το ξαναλέω, η μεγάλη πληγή είναι η εμπορευματοποίηση. Το γεγονός δηλαδή ότι τα μέσα εξαρτώ από μια αγορά. Πάμε να δούμε παράδειγμα. 30 Αυγούστου του 2018, το Associated Press, το οποίο αναφέρθηκε ο Άρης, έριξε στην. Συγγνώμη. Δημοσίευσε ότι ο ΠΕ πέθανε, ο Γαβράς. Το είχε ανεβάσει ο Τομάς του Μπενεντέτη με ψευδεπίγραφο οργανισμό τη Ζορμπά και μέσα σε λίγα λεπτά, για να μην πω δευτερόλεπτα, το πήρε το Associated Press και το δημοσίευσε. Γιατί? Εξαιτίας του ανταγωνισμού. Τα πιο πολλά fake news τα οποία μεταδίδουν τα μεγάλα μέσα δεν οφείλονται σε χειραγώγηση. Οφείλονται λοιπόν στον ανταγωνισμό. Μετά, οι εμπορικές σκοπιμότητες των μέσων θα υποχρεώνουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Τραμπ είπε. Ναι, ήταν πολιτικό αυτό. Γιατί? Διότι ξέρουμε πλέον μια πληγή τηλεθεατών, αναγνωστών και συνεπώς κέρδων. Είναι η πόλωση. Η πόλωση, το ξέρουμε αυτό από έρευνες και στο Σερβίδια και απαλού, η πόλωση μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού. Να εμπλακεί δηλαδή στο διάλογο, αλλά προσελκύει όμως το ενδιαφέρον του. Πουλάει, πώς να το πω. Η πόλωση πουλάει. Και να καταφέρουμε και κάτι, να πούμε και κάτι ακόμα. Καμία επικοινωνιοκεντρική πολιτική δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή πολιτική. Ξέρουν πάρα πολύ καλή αυτή που κυβερνά σήμερα ότι κυβερνάς με τα μέσα επικοινωνίας. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αλλάξει και μια διαπαντός. Μια διαπαντός που δεν μπορεί
η άσκηση της πολιτικής να γίνεται κατεξοχή με τρίκ επικοινωνιακά και να φυτοζωούν δίπλα στην άκρη τα πραγματικά προβλήματα και η κοκορομαχία να αφορά τα ρούχα, τον τόνο της φωνής, τις κορώνες και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί όλα αυτά, ή για παράδειγμα, το αν ο Μητσοτάκης είναι έξυπνος, δεν είναι έξυπνος, αν είναι όμορφος, δεν είναι όμορφος, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παρασύρουν ένα πολύ μεγάλο κόσμο σε ένα τέτοιο διάλογο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν ψήφισαν το Χίτλερ κάποτε για τον τρελό, δηλαδή δεν ξέρω μια πολιτική. Και αυτή είναι η ουσία του πράγματος που πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Στη δημοσιογραφία εννοώ. Αν είναι υπέρ ή κατά. Έτσι το θα κάνει ο καθένας σε δικό του λογαριασμό. Αλλά αυτή είναι αυτό το ζήτημα. Έτσι λοιπόν ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά συνολικά πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και χρόνια συζητούν να υπάρξει ρύθμιση και στον τύπο. Εδώ η κυβέρνηση το άρπαξε αυτό και πήγε να φτιάξει μια επιτροπή, πώς τη λέγανε αυτή την επιτροπή, η οποία θα συνιστούσε σε ποιος θα πηγαίνει η διαφήμιση. Ναι, πάλι κατά την γνώμη μου για να ασκηθεί λογοκρισία. Όχι για να καταπολεμηθούν τα μελανά σημεία στη δημοσιότητα και στη δημοσιογραφία. Κάτι γνώμη μου, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά εγώ αυτό διένωσα. Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό. Σήμερα όλα τα μέσα επικοινωνίας υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η μήτρα, το σπίτι όλων των μέσων είναι το διαδίκτυο. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε τα μέσα επικοινωνίας. Αλλά για να μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι, πρέπει πριν απ' όλα το διαδίκτυο να γίνει πραγματικό δημόσιο. Και δημόσιο σημαίνει να γίνει ή δωρεάν ή με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος και να παρέχεται με κρατική μέρημνα. Έτσι, πάει στη Λιθουανία, δεν έχω ανακαλύψει τον τρόπο. Είναι δικαίωμα όπως είναι το νερό, όπως είναι ο καθαρός αέρας, όπως είναι οι δημόσιες κοινωνίες, όπως είναι τα σχολεία. Είναι δικαίωμα το διαδίκτυο. Και να εκπαιδευτούν οι νέες γενιές, οι μεγάλες γενιές, όχι οι νέες γενιές, είναι εκπαιδευμένες οι μεγάλες γενιές, πώς να το χρησιμοποιούν για απλές πράξεις και για ενημέρωση. Να κάνουν ένα bypass όσο γίνεται περισσότερο λοιπόν αυτή τη μονοφωνικότητα που υπάρχει. Διότι πολλά μέσα δεν σημαίνει πολυφωνία. Ποτέ δεν σημαίνει πολύ μέσα πολυφωνία. Και μια εφημερίδα, αν έχει εσωτερικεύσει, αν έχει διαφορετικές απόψεις, είναι πιο δημοκρατική από το να υπάρχουν πολλά μέσα με μία φωνή. Αυτά. Νομίζω ότι με την ιδιότητά μου του συντονιστή θα το κλείσω κάπου εδώ, να με ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους καλεσμένους. Να ευχαριστήσω και πάλι. Τις εκδόσεις Τόπος και που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και έχω ξεχάσει να αναφερθώ στην αρχή στη Μαριάννα Τζιατζή που έκανε την επιμέλεια και για μένα ήταν όχι απλώς τιμή, γιατί τα κείμενα της Μαριάννας έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και κατανοώ την πραγματικότητα από όταν διάβαζα από τη δεκαετία του 90 στο πριν, αλλά ήταν και μια ηρεμία εσωτερική ότι έχω έναν άνθρωπο που θα το ελέγξει σε πολλά επίπεδα και θα έχω τη γνώμη του. Και τον Δημήτρη τον Αρβανίτη που επιμελήθηκε το εξώφυλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.